Νέες θεραπευτικές μέθοδοι που συχνά εφαρμόζονται συνδυαστικά με τις ήδη γνωστές θεραπείες κατά του καρκίνου έρχονται να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς και πολλές φορές ακόμη και πλήρη ίαση. Στην επιστημονική μερίδα που οργάνωσαν οι ογκολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Χανίων και του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, παρουσιάστηκαν τα όπλα που μπορούν να ανατρέψουν τα μέχρι τώρα δεδομένα στην αντιμετώπιση νεοπλασματικών νοσημάτων. Εστιάζουμε πλέον στην εξατομίκευση της θεραπείας των ασθενών σε όλους τους καρκίνους και αυτό ισχύει και για τον καρκίνο του μαστού. Έχουν έρθει στα χέρια μας πολύ ωραία νέα φάρμακα, πολύ δραστικά. Τα λένε συζευμένα μονοκλονικά αντισώματα και αυτά περιλαμβάνουν ένα αντίσωμα που πάει και κουμπώνει σαν υποδοχή πάνω στο κύτταρο και μαζί του κουβαλάει και ένα κομμάτι χημειοθεραπείας και τερατοξικής ουσίας, να το πω πιο σωστά. Οπότε την κουβαλάει στο κύτταρο, σκοτώνει το κύτταρο, αλλά σκοτώνει και τα γειτονικά κύτταρα. Και αυτό όλο μαζί φτιάχνει ένα καλό αποτέλεσμα και καλή αποτελεσματικότητα σε αυτή τη θεραπεία που συνήθως είναι και με λιγότερες παρενέργειες από την κλασική, γιατί είναι αντίσωμα και χημειοθεραπεία μαζί. Τα τελευταία χρόνια η ιατρική κοινότητα εφαρμόζει κατά περίπτωση έναν μηχανισμό δράσης νεότερων φαρμάκων που ενεργοποιούν το ανοσολογικό σύστημα του ασθενούς ώστε να αναγνωρίσει και να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Αυτό που έχει κάνει τη διαφορά τα τελευταία χρόνια είναι η ανοσοθεραπεία. Άλλαξε τη φυσική πορεία σε πολλές νόσους, όχι σε όλες και όχι για όλους τους ασθενείς. Όμως υπάρχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες καρκίνου ομάδες ασθενών που ωφελούνται πάρα πολύ και σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της ζωής τους και σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ζωής τους. Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι ένας ακόμα επιθετικός τύπος καρκίνου. Ακόμη και σε αυτή τη μορφή του, στοχευμένες μέθοδοι θεραπείας μπορεί να δώσουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στην πρώιμη νόσο βάζουμε κάποια φάρμακα, αλλά δεν τα βάζουμε πλήρως, γιατί είναι πρώιμη νόσος και συνήθως αντιμετωπίζεται με άλλο τρόπο. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία στη μεταστατική νόσο, που είναι αυτό που θέλουμε και να σκοτώσουμε. Και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες καταφέρουν να εξαφανίσουν πλήρως την ασθενειά τους. Κάτι που παλαιότερα δεν το βάζαμε στο μυαλό μας καθόλου. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Τόσο στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης, κυρίως στον τομέα της θεραπείας με τα νεότερα δεδομένα και τα νεότερα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Απέχουμε πολύ από το να λυθεί να λύσουμε το πρόβλημα και δεν ξέρω αν ποτέ θα το λύσουμε με ένα και μοναδικό τρόπο, όμως κάθε φορά είμαστε ένα βήμα μπροστά. Οι σύγχρονες θεραπείες του καρκίνου ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα μοντέλα και τα αποτελέσματά τους, αφενός παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ενός ασθενούς, αφετέρου του εξασφαλίζουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Σε αρκετούς καρκίνους, όχι σε όλους, έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και νοσοθεραπείας δίνει καλύτερα αποτελέσματα από ότι μόνο η χημειοθεραπεία ή μόνο η νοσοθεραπεία. Και τέτοια παραδείγματα, ας πούμε, είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Χερτοθετικός είναι ένας καρκίνος μαστού που είναι σχετικά επιθετικός, αλλά με τα νεότερα φάρμακα έχει πολύ καλή πια πρόγνωση, γιατί έχουμε πολλά όπλα που παρατείνουν την καλή ζωή και την διάρκεια της ζωής των ασθενών. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Νίκο Ανδρουλάκη, τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης εφαρμόζουν όλες τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, χωρίς να αναγκάζουν όσους πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες να καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα ή σε νοσοκομεία της Αθήνας.